Καταρχήν θέλω να πω καλημέρα. Είμαστε κοντά στους αγρότες, γιατί το αγροτικό ζήτημα πρέπει να μας απασχολεί όλους σαν κοινωνία. Είναι ένα θέμα που η αγροτιά, οι αγρότες είναι ο πραγματικός πρωτογενής τομέας. Πολλά στη ζωή, στην καθημερινότητα ξεκινάνε από τον αγρότη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό και το πετρελαϊκό θέμα των μεγάλων ανατιμήσεων σε αυτά τα δύο είδη. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν, αλλά πιστεύω για μένα τα κυριότερα είναι των επιδοτήσεων για τους αγρότες και το ενεργειακό και το πετρέλαιο. Αυτά πρέπει να σκύψει και η κυβέρνηση, να δώσει λύσεις, γιατί ο αγρότης στο τέλος δεν θα μπορεί να καλλιεργήσει και όταν μια γη δεν καλλιεργείται, αυτό θα έχει μετά σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, θα έχει πολλές επιπλοκές. Και πρέπει να το δουν και να το δούμε και όποιος μπορεί να βοηθήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το κράτος πρέπει να πάρει μέτρα υπέρ του αγρότη. Εγώ μεγάλωσα και σε αγροτική οικογένεια και καταλαβαίνω τι πόνο κάθε μέρα περνάει ο αγρότης, τι μόχθο και πώς βγάζει το μεροκάματο. Και πολλές φορές, εδώ θα το πω και ας κάνω και λίγο, ο αγρότης δεν βγάζει το μεροκάματο που θα έπρεπε να βγάζει και το βγάζουν οι μεσάζοντες. Και αυτό θα πρέπει να το δούνε, δηλαδή ο αγρότης να μην είναι αδικημένος και κερδίζουν κάποιοι άλλοι, αλλά το πρώτο απ' όλα είναι το ενεργειακό, το πετρέλαιο και οι επιδοτήσεις. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και είναι πραγματικό. Ελπίζω να σκύψουν όλοι στο πρόβλημα πάνω και να βοηθήσουν. Χθες ήταν μια πολύ μαζική και μαχητική πανελλαδική σύσκεψη. Καταλήξαμε από κοινού σε ένα πλαίσιο ετοιμάτων που εκφράζουν όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Καθώς αποφασίσαμε και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας, γιατί έχουμε τη δύναμη, υπάρχει αγωνιστικότητα, μαχητικότητα και μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις στα πολύ οξυμένα προβλήματα. Τα αιτήματα είναι ξεκάθαρα αιτήματα επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο. Δεν προσπαθούμε ούτε να βγάλουμε πολλά χρήματα, ούτε να γίνουμε πλούσιοι, να επιβιώσουμε. Και ξεκάθαρα τα αιτήματα μας είναι τέτοια. Τώρα, όσον αφορά για το δημοσιονομικό χώρο που επικαλείται η κυβέρνηση, 50 δις δώσανε τη μέρα που οι Βέλγοι συνάδελφοί μας πολιορκούσαν τις Βρυξέλλες. 50 δις στείλανε στην κυβέρνηση του Ζελένσκι για να συνεχίσει αυτός ο πόλεμος που σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι. Θα μπορούσε ένα μέρος από αυτό και όλο αυτό να διατεθεί για τις ανάγκες των αγροτών και στην Ελλάδα και να ικανοποιηθούν κάποια από τα πολύ σημαντικά αιτήματα που έχουμε. Όσον αφορά το αγροτικό ρεύμα, όταν η τιμή χοντρικής παίζει από 3 μέχρι 5 λεπτά και 6, τα 7 λεπτά που ζητάμε εμείς πλαφών στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, θεωρούμε όχι απλά ότι είναι εφικτό και είναι, επιβάλλεται να καθιερωθεί το συγκεκριμένο πλαφόν. Δηλώσαμε πανελλαδικά και τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους στη Θεσσαλία που έχουν και τα ιδιαίτερα ζητήματά τους. Κλιμακώνουμε συντονισμένοι σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα και εδώ έχουμε πάρει απόφαση, θα κλείσουμε το δρόμο και οι συνάδελφοι στην Αταλάντη κλείνουν και στο Νέο Μοναστήρι και στην Αμφίκλια και στο Κάστρο και πανελλαδικά. Και είναι στο τραπέζι και η κάθοδος στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε μια μεγάλη συνάντηση στη Νίκαια. Εκθέσαμε όλες οι επιτροπές των μπλόκων τα αιτήματά μας, τον προβληματισμό μας. Εκεί αποφασίσαμε σε τρία μεγάλα αιτήματα που έχουμε προς την κυβέρνηση. Το πρώτο είναι καινούργια ΚΑΠ που πρέπει να την αναθεωρήσουν άμεσα. Το δεύτερο είναι το κόστος παραγωγής πετρέλαιο ρεύμα. Και το τρίτο είναι η αναπλήρωση των εισοδημάτων των χαμένων. Όπως εμείς εδώ έχουμε πει κατά κόρον, είναι η ακαρπία της ελιάς που έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα οικονομικό. Αυτά τα στείλαμε προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Αναμέναμε τις επόμενες μέρες να μας δώσει απάντηση θετική ή αρνητική και από εκεί και πέρα ανάλογα θα πράξουμε κι εμείς τα επόμενα βήματα. Η διάθεση πάντως είναι. Η διάθεση είναι αγωνιστική, όπως βλέπετε. Έχουμε τόσες μέρες εδώ πέρα στον δρόμο. Οπότε, αν δεν πάρουμε απαντήσεις ικανοποιητικές για εμάς, θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Συμπαραστηκόμαστε στον αγώνα των αγροτών για τα δίκαια αιτήματά τους. Σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις. Βλέπουμε και τους σπουδαστές, είδαμε τους επαγγελματίες προχθές, βλέπουμε και εμείς οι εργαζόμενοι έχουν προκηρύξει πυρηγές 28 του Φλεβάρι.
αλλά και οι αγρότες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς όμως. Δηλαδή η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και οι αγρότες και οι εργάτες και όλοι οι άνθρωποι της δουλειάς. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που μας ενώνουν. Το αφορολόγητο που είναι ένα αίτημα για όλους, δηλαδή το να μπορεί να σταθεί κανένας σήμερα με την τόση φορολογία που υπάρχει. Και έχει λοιπόν πολύ μεγάλη αξία όσες κινητοποίησεις γίνονται, δίκες κινητοποίησεις όπως αυτή των αγροτών να ενισχύονται. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να ενισχύσει τον αγώνα των αγροτών.